Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε για μία ακόμη φορά στην Ελεύθερη Πένα. Στο σημερινό σχολιασμό θα ασχοληθούμε λιγάκι με τι πρόσφατε εκλογέ. Οι πρόσφατε εκλογέ θα έλεγα ότι ήρθαν για να επιβεβαιώσουν δύο πράγματα. Καταρχήν την κατάρρευση τη αριστερά και εν συνεχεία την άνοδο του εθνικιστικού παύλα πατριωτικού χώρου, αυτό που κάποιοι αποκαλούν ακροδεξιά. Η αποχή ήταν η μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά κυρίες και κύριοι, καθώς πραγματικά είχαμε μια πάρα πολύ μικρή συμμετοχή στις συγκεκριμένες εκλογές. Παρόλα αυτά με τον κόσμο να επιλέγει ως επιτοπλίστων μικρά κόμματα, βγάζοντας μια οκτακομματική τελικά βουλή, νομίζω ότι έδειξε να έχει αντανακλαστικά έστω και την τελευταία στιγμή, βάζοντας stop στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην προσπάθεια που ξεκάθαρα επιχείρησε να κάνει, για να αναθεωρήσει το Σύνταγμα, δίνοντάς του τελικά 158 βουλευτές. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να έχει ένα διπλάσιο ποσοστό από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ, να πετυχαίνει μια ευρεία ξεκάθαρη νίκη, αλλά τελικά να απολαμβάνει μόνο 8 επιπλέον βουλευτές. Η μεγάλη αποχή, καθώς επίσης και ότι ο κόσμος επέλεξε μη παραδοσιακά, θα μου επιτρέψετε να πω, βγαίνοντα ξεκάθαρα από το δίλημα του δικοματισμού, εμπόδισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το να πετύχει μια πάρα πολύ μεγάλη ισχυρή αυτοδυναμία και εν πάση περιπτώσει να κάνει μια διακυβέρνηση που θα θύμιζε περισσότερο αυτοκράτορα παρά πρωθυπουργό σε δημοκρατική χώρα. Νομίζω κυρίες και κύριοι αν κάποια μικρά κόμματα μπορούσαν να ενωθούν ακόμα περισσότερο τότε έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια ακόμα πιο ισχυρή λαϊκή βάση, ένα ακόμα πιο δυνατό ρεύμα, το οποίο σίγουρα θα είχε παίξει το δικό του ρόλο και στις συγκεκριμένες εκλογές. Από εκεί και πέρα υπάρχει ξεκάθαρα μια δυσφορία στον κόσμο και αυτό φαίνεται από τα ποσοστά της αποχής. Τα προβλήματα μεγαλώνουν αντί να μικραίνουν. Ο Μητσοτάκης μπορεί να πανηγυρίζει για τη διακυβέρνησή του όπου σταθεί και όπου βρεθεί, Όμω νομίζω ότι είναι ολοφάνερο πω ο κόσμο είναι περισσότερο δυσαρεστημένο από ό,τι ήταν πριν. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει ένα τόσο πολύ μεγάλο ποσοστό οφείλεται ξεκάθαρα στην τραγική στάση τη αριστερά στην Ελλάδα σε όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Στα μεγάλα θέματα όπω ο κορονοϊό, οι εμβολιασμοί, η στέρηση των ελευθεριών των ανθρώπων, η αριστερά ήταν πραγματικά ανύπαρκτη και νομίζω ότι αυτό εισπράττει με τις συγκεκριμένες εκλογές. Δεν ήταν καν αληθινή σε αυτά που υποτίθεται ότι πρεσβεύει. Κλείνοντας θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα κυρίες και κύριοι. Υπάρχει ανησυχία για την άνοδο της ακροδεξιάς όπως την αποκαλούν από ορισμένους οι οποίοι με τη στάση τους όλο το προηγούμενο διάστημα έδειξαν ξεκάθαρα, θα μου επιτρέψετε να πω, η ίδια ακροδεξία. Και νομίζω ότι είναι άκρο χαρακτηριστική η τοποθέτηση που έχει κάνει ο γιατρό και ερευνητή Κωνσταντίνο Φαρσαλινό. Είχαμε παίξει και σχετικό ρεπορτάζ στην Ελεύθερη Πένα, το οποίο θα ήθελα να θυμηθούμε. Μία ανάρτηση γεμάτη νόημα σχολιάζοντας με το δικό του τρόπο το εκλογικό αποτέλεσμα, έκανε ο γιατρός και ερευνητής Κωνσταντίνος Φαρσαλινός. Συγκεκριμένα είπε «Όταν βλέπεις να ανησυχούν για την άνοδο της ακροδεξιάς, οι χειροκροτητές των lockdowns, SMS για τις μετακινήσεις, απαγορεύσεων εισόδου σε πάρκα, κλειστών σχολείων, ξυλοδαρμών για τις μάσκες, πιστοποιητικών υγειονομικών φρονημάτων, υποχρεωτικών εμβολιασμών, απαγορεύσεων κομμάτων, για το καλό μας και την ασφάλειά μας όπως έλεγαν κάποιοι Ευρωπαίοι τον προηγούμενο αιώνα το λες και ως ανέκδοτο της δεκαετίας. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, τοποθετήσεις και παρατηρήσεις όπως πάντα εδώ στην Ελεύθερη Πένα με το γνωστό τρόπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την καθημερινή σας στήριξη στο κανάλι μας. Κάντε μας ένα like αν σας άρεσε αυτό που μόλις παρακολουθήσατε, subscribe βέβαια γιατί υπενθυμίζω ότι μας βοηθάτε πάρα πολύ και καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα για όλα τα καινούρια μας βίντεο σε καθημερινή βάση. Σας ευχαριστώ θερμά!